Κύριε να θα πρέπει, πάμε στην τηλεφωνική λοιπόν. που έχει μεγάλη αξία για αυτήν την οικογένεια. Επειδή μπ, μπήκαμε Δεκέμβρη, βλέπω ότι έχουμε κατάργηση του τέλου από το 2025, αλλά όχι καθολικό. Δεν είναι Βεβαίως. καθολικό το μέτρο. Έχουμε κάποιες κάρτες να δείξουμε, παρακαλώ. Έχετε απόλυτο δίκιο. Καταργείται το τέλο επιτιδεύματος όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα. Είτε αυτά έχουν τεκμαρτό εισόδημα, είτε δεν έχουν τεκμαρτά εισόδημα. Δυστυχώ, διατηρείται πλέον το τέλο επιτιδέματο για τα νομικά πρόσωπα, για τι εταιρείε. Ακόμα και μία μονοπρόσωπη ή και μία τερόριθμη, μία δεν μιλάμε μόνο για τι ανώνυμες. για όλα τα νομικά πρόσωπα παραμένει το τέλο επιδεύματο και μάλιστα είναι πολύ σκληρό. Είναι για όταν η επιχείρηση έχει έδρα σε περιοχέ κάτω των 200.000 κατοίκων, είναι 800 ευρώ το χρόνο. Πάνω από 200.000 κατοίκους είναι 1.000 ευρώ το χρόνο, συν 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημα. Όταν λέμε το τέλο επιδιδέματο είναι ένα σκληρό νόμο, ένα μνημονιακό νόμο, ένα χαράτσι, το οποίο το καταργούμε γιατί εύρω το καταργήσουμε, δεν καταλαβαίνω τον λόγο γιατί υπάρχουν στα νομικά πρόσωπα. Φυσικά υπάρχουν εξαγγελίε για κατάργηση και στα νομικά πρόσωπα το 2026. Αναμένουμε να γίνει έστω και νωρίτερα. Να είναι ένα, ένα που αναμένουν πάρα πολύ Βεβαίως. να δουν ποι, πού θα καταργηθεί, βέβαια. Ξέρετε, εσεί αν είναι δίκιο ή άδικο, το έχουμε πει ε, πολλέ φορέ. Να θυμίσω ότι στον κορονοϊό, όταν η πολιτεία και δικαίω έλεγε ότι κλείσει το κατάστημά σου για υγειονομικού λόγου και λόγου κοινή υγεία. Έκλεινε στο καταστημά ναι, σου με επιταγή τη πολιτεία και πλήρωνε τέλο επιδιδεύματο. Βρει και λειτουργούσε. Δόθηκαν τότε βέβαια, επιχορηγήσει. Η αλήθεια είναι ότι τότε έγινε μια προσπάθεια στήριξη. Δεν ξέρω τι έφτασε και τι δεν έφτασε. Έγινε. Ε, για τις, ε, αυτό δεν αφορά νομικά πρόσωπα, τέλω, το τέλο επιδιδεύματο. Συνεχίζουν και πληρώνουν. Συνεχίζουν κανονιά, ήδη, 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 ήδη. Αυτό δεν είναι μια αδικία, αδικία τώρα. Βεβαίω. Αυτό είπαμε. Uh -huh. Πολύ μεγάλη αδικία. Και γιατί το λέω τώρα, Γιατί λέει και αν έχει υποκαταστήματα. Πληρώνεις... 600 ευρώ το υποκατάστημα. 600 ευρώ το υποκατάστημα, πρόσεξε τώρα. Και δεν είσαι η σούπερ εταιρεία που έχει πέντε υποκαταστήματα. Μπορεί να είσαι ασφοροτεχνικό και έχει ένα γραφείο Εναι. στην Αθήνα, μεγάλο. Αν εταιρεία. Και έχει ένα στην Μπάτρα και ένα στην Κομοτινή. Μόνο mm μεσέι. -hmm. 2.200. Γι' αυτό το λέω ότι δεν ξέρω και αυτό έχει ένα στοιχείο μέσα που αφορά πολλού επαγγελματίε που δεν είναι αυτό που λέμε οι super duper εταιρείε. Mm -hmm. Είναι Σαν μια κα... εισφορά, Η σφορά αλληλεγγύη που καταργήθηκε, η, η φορολογία παραμένει στους συνταξιούχου. Ναι, okay. αυτό.